Από καρδιωτική εικόνα στο εσωτερικό μέτωπο, μία άνασα πρωτού η Άγκυρα κατεβάσει το τρυπάνι του Γιαβού στο τεμάχιο 7. Μία μέρα μετά την αποτυχία του Εθνικού Συμβουλίου να εκδώσει μια κοινή δήλωση καταδίκης των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, προεδρικό ακέλ ρίχνονται στα χαρακόμματα με την ενότητα να αγνοείται. Αναλυθείς ο ισχυρισμός της Εζεκία Παπαϊωάννου ότι ο πρόεδρος δήλωσε στο Εθνικό πως θα ζητούσε συμπερίληψη στους όρους αναφοράς του ζητήματος για κατάργηση των εγγύσεων, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και οπλίζοντας, κατηγόρησε το ΑΚΕΛ πως εξισώνει τις τουρκικές αξιώσεις με την προσπάθεια Αναστασιάδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Όταν το ΑΚΕΛ δείχνει αυτή την επιμονή και απευθύνεται συμμετρικά και με συστάσεις και στους δύο ηγέτες, να συμπεράνουμε ότι δεν συντάζεται με καμία πλευρά, ούτε με την Ελληνοκυπριακή. Δεν θα ενοχληθώ καθόλου, ας δώσουν τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου στη δημοσιότητα. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος να με αποστομώσουν, αν έχουν δίκαιο. Ο τόπος μας βρίσκεται σε οριακό σημείο και εμείς στέλνουμε το τραγικό μήνυμα πως ως σύνολο δεν ξέρουμε τι θέλουμε, υποστηρίζει ο Αβέροφ νεοφύτου ψέγοντας τη στάση του ΑΚΕΛ. Εάν δημιουργείται αυτό το τοξικό κλίμα μεταξύ του ΑΚΕΛ, του Προέδρου και κατ' επέκταση και του Δημοκρατικού Συναγερμού, με ποιους πιστεύει το ΑΚΕΛ ότι μπορεί να συνεργαστεί για να δούμε ζωντανή την ελπίδα για επανένωση της πατρίδας μας? Άμεση υπήρξε η αντίδραση του άντρου Κυπριανού που αναρωτήθηκε αν το κόμμα του πρέπει να αυτοφημωθεί. Αν θέλουν πραγματικά να λυθεί το Κυπριακό, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται οι πράξεις τους από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συνέπεια και συνέχεια, κάτι που απουσιάζει. Το κεφάλαιο αμόχωστος ανοίγει εκ νέου την Τετάρτη στα Ηνωμένα Έθνη με το Συμβούλιο Ασφαλείας να συζητά σε κλειστή του συνεδρία την προσφυγή που η Λευκοσία κατέθεσε για τις τουρκικές απειλές επικισμού των Βαρουσίων. Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι άλλος από την επαναβεβαίωση των ψηφισμάτων 550 και 789 μέσα από δήλωση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Ασφαλείας Νοτιοαφρικανού Μτζέρι Μάθιους Μάτζιλα. Δήλωση για την οποία προαπαιτούμενη θεωρείται η στήριξη και των 10 κρατών μελών του σώματος.